Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε πάλι θεατές ενός κακοπεγμένου θεάτρου που παίζεται όμως σε δύο σκηνές. Η μία σκηνή είναι στις Βρυξέλλες απόψε, ο κύριος Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχουν εκχωρήσει την μακεδονική γλώσσα και τη μακεδονική εθνότητα και θα δώσουν την πρόσκληση να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ η πρώην Κυκλοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ανοίγοντας καινούργιες πληγές, χωρίς δυστυχώς να κλείσουν καμία. Και την ίδια στιγμή δεν έχουμε δει καμία αντίδραση από την κυβέρνηση σε αυτό το αδιανόητο που είπε ο Επίτροπος της Διεύρυνσης, ο κύριος Χαν, ότι η Ελλάδα στη συμφωνία που κάνει με την Αλβανία πρόκειται να έχει αλλαγές συνόρων. Απαιτείται άμεσα η κυβέρνηση να ζητήσει από τον Επίτροπο εξηγήσεις τι εννοεί με αυτή την απαράδεκτη έκφραση. Και το δεύτερο, η δεύτερη σκηνή είναι εδώ. Μια θλιβερή συγκυρία. Ξέρετε κύριε Υπουργέ, εγώ και εμείς ανήκουμε στη Δημοκρατική Παράταξη και είμαστε περήφανοι που το ΠΑΣΟΚ έφερε τη μεγάλη μεταρρύθμιση του Καποδίστρια, έφερε τη μεγάλη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, έφερε τη μεγάλη μεταρρύθμιση της εκλεγμένης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Και θα περιμέναμε από μία παράταξη, τη δική σας, το ΣΥΡΙΖΑ, που υποτίθεται ότι έχει αντιλήψεις προοδευτικές, να φέρει βελτιώσεις σε αυτό που είχαμε κάνει εμείς. Αντίθετα, έναντι αυτού, το μόνο που ακούσαμε, και εγώ άκουσα με μεγάλη προσοχή και τον Υπουργό και τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο που ακούω από ένα νομοσχέδιο 255 άρθρων είναι ότι θα αλλάξετε το εκλογικό σύστημα με το οποίο επιλέγονται και εκλέγονται οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια. Αυτή είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση. Δεν έχετε κάνει τίποτε άλλο. Δυστυχώς, σε αυτό το νομοσχέδιο δεν προβλέπεται καμία ουσιαστική τομή και μεταβολή. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μια νέα χρεοκοπία ενός ακόμη θεσμού της δημοκρατίας. Μετά τη χρεοκοπία στην οποία οδηγίζατε την ελληνική δικαιοσύνη, μετά τη χρεοκοπία στην οποία οδηγίζετε τις ανεξάρτητες αρχές, έρχεστε τώρα και οδηγείτε σε χρεοκοπία και την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση της χώρας. Κύριε Υπουργέ, εγώ θα σας μιλήσω έξω από το κείμενο του νομοσχεδίου σας. Θα σας μιλήσω για μια άλλη Ελλάδα. Την Ελλάδα που εμείς σχεδιάζουμε. Την Ελλάδα των περιφερειών και την Ελλάδα των έξυπνων πόλεων. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά ο απλός πολίτης θα περίμενε μετά από 8 χρόνια μνημονίων η Ελλάδα μετά την 20η Αυγούστου βγαίνοντας στις αγορές να είναι μια Ελλάδα ισχυρή που κυρίως θα έχει ισχυρές και αλληλέγγυες κοινωνίες. Η ισχυροποίηση και η αλληλέγγυα κοινωνία γίνεται μέσα από τους θεσμούς της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ευρώπη έχει πλήρη συνείδηση ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο. Είναι η Ευρώπη του ρατσισμού, των εθνικισμών, του κλεισίματος συνόρων, της ανόδου της ακροδεξιάς. Και γι' αυτό λέει ότι το όραμά της είναι η Ευρώπη των περιφερειών. Έτσι θα έπρεπε να είναι και για την Ελλάδα. Να είμαστε η Ελλάδα των περιφερειών. Η Ελλάδα που δίνει αρμοδιότητες για αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις, σπάσιμο της γραφειοκρατίας, για ηγετικό ρόλο σε θέματα κράτους πρόνοιας, για παραγωγική ανασυγκρότηση, για προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, ουσιαστικά για την Ελλάδα που κάνει το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός. Δυστυχώς εσείς δεν είστε ικανοί ούτε καν τα 12 έτοιμα περιφερειακά χωροταξικά προγράμματα που παραλάβατε να τα εγκρίνετε. Δεν έχει εγκριθεί παρά μόνο ένα αυτό της Κρήτης. Και έρχομαι στη δεύτερη Ελλάδα, στην Ελλάδα των έξυπνων πόλεων, στην Ελλάδα της άλλης αυτοδιοίκησης, της άλλης τοπικής αυτοδιοίκησης. Εσείς τι κάνετε, αλλάζετε το εκλογικό σύστημα. Ουσιαστικά χτυπάτε με ανίκες στο βλάβι το πρωτογενές κύτταρο της τοπικής δημοκρατίας. Οδηγείτε σε παράλυση και διοικητικό χάος την εγκύτερη προς τον πολίτη μορφή της πολιτείας. Αντί να προχωρήσουμε σε σύγχρονες πόλεις, με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, αναβάθμιση των αστικών κέντρων, προσέλκυση τουριστών Σαββατοκύριακου στις πόλεις, παραγωγή νέου πλούτου, και αυτό θα περίμενε
ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά της αυτοδιοίκησης να φέρει αυτό το νομοσχέδιο, εσείς ασχολείστε μόνο με το πώς θα ελέγξετε με ισχνές μειοψηφίες τις επικρατούσες πλειοψηφίες. Και προσέξτε, επειδή εδώ θα είμαστε, θα δημιουργηθούν θερμοκήπια υποστήριξης οικονομικών συμφερόντων από ισχνές μειοψηφίες σε όλους τους δήμους. Και θα δημιουργηθούν και θερμοκήπια ακροδεξιών παρεμβάσεων από όποιους έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν σε όλους τους δήμους. Και έτσι θα οδηγήσετε σε εχμαλωσία και υποχρεωτικές ευκαιριακές συμμαχίες τις τοπικές κοινωνίες. Θα τελειώσω με κάτι που εμένα μου είναι πραγματικά αδιανόητο. Αυτή η αυτογελιοποίηση του κυρίου Τσίπρα, του Υπουργικού Συμβουλίου των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών και των 17 συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσαν την περίφημη τροπολογία για την αλλαγή του χρόνου διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών. Το πρωί της χθεσινής μέρας, στην αιτιολογική έκθεση, είχαμε την τεκμηρίωση. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είχαμε την τεκμηρίωση. Γιατί δεν πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα οι ευρωπαϊκές και οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Και σήμερα βρισκόμαστε με τη χθεσινή νυχτερινή τροπολογία να ζητείτε η διεξαγωγή τους μια εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές. Ενώ σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός είπε ότι θα αποδεχτεί την τροπολογία να γίνουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές την ίδια μέρα με τις ευρωεκλογές. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει και ένα τελευταίο. Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης, όπου λίγους μήνες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν ξέρουν οι ίδιοι αυτοδιοικητικοί, δεν ξέρει ο πολίτης, δεν ξέρει η κοινωνία, πότε θα γίνουν εκλογές. Σε 3,5 ή σε 5,5 χρόνια. Και αυτό συνιστά ένα άλλο ακόμη στοιχείο ανυποληψίας της σημερινής κυβέρνησης. Εμείς ως κίνημα αλλαγής δηλώνουμε ότι όποτε και να γίνουν οι τοπικές και περιφερειακές εκλογές, θα στηρίξουμε τις δυνάμεις της κοινωνικής αλληλεγγύης και τις δυνάμεις της πρόοδου που θα στείλουν το μήνυμα για την Ελλάδα του χαμόγελου και της αισιοδοξίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε